Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη διάταξη, νομίζω ότι η δημόσια συζήτηση έχει εξαντληθεί. Και είναι πραγματικά η στιγμή που και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να σταθούν με ευθύνη απέναντι σε κάποιες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στην ίδια την ουσία της δημοκρατίας, αλλά βεβαίως και να ξεπεράσουν τις μικροκομματικές σκοπιμότητες, μιας και νομίζω ότι τέτοιου είδους ζητήματα δεν προσφέρονται για τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Είναι κρίμα που αντί να συνταχθεί ενδεχομένως το σύνολο του πολιτικού συστήματος, μιλάω βεβαίως κυρίως για την σημαντική αντιπολίτευση, δημιουργεί δυστυχώς λόγους και βρίσκει, εφευρίσκει λόγους προκειμένου αυτή η συζήτηση να μετατοπιστεί κάπου αλλού. Όπως γνωρίζετε, η προαναγγελία για τη συγκεκριμένη διάταξη έχει υπάρξει ήδη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα τα οποία προφανώς πρέπει κανείς να δει με προσοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι ειδικά αυτή η εβδομάδα, λόγω των εξελίξεων σε επίπεδο κοινοβουλίου με τη συζήτηση της πρότασης Μομφής, δεν έδωσε την ευκαιρία να προωθηθεί συγκεκριμένη διάταξη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αυτό που θα εξελιχθεί, αυτό που θα συμβεί. Είμαι βέβαιος ότι η ευθύνη που αφορά στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τέτοιου είδους ζητήματα θα αναδειχθεί για άλλη μια φορά. Ελπίζω να μην αναδειχθεί η ανευθυνότητα από την άλλη πλευρά. Άρα δεν θεωρείτε ότι θα υπάρξει χρυσή τομή ώστε έτσι να σχηματιστεί ένα αραγές μέτωπο απέναντι σε νεοναζιστικά μορφώματα τα οποία επιθυμούν να ξαναμπούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Κύριε Ευγενή, το να υπάρξει ένα αραγές μέτωπο φαντάζομαι ότι είναι ευχή και επιδίωξη όλων μας. Και το λέω γιατί νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη θέση στην οποία θα έπρεπε να είχαμε σταθεί και δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία άλλου είδους συζήτηση, ούτε πολύ περισσότερο μια προσπάθεια να ξεφύγει κανείς με δίθεν κατάθεση δικής του τροπολογίας, δικών του τροπολογιών ή με μια άλλη οπτική. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, ότι είναι, θα έλεγα, η ευκαιρία να αναδειχθεί η πραγματική ευθύνη και των πολιτικών κομμάτων απέναντι στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους πολιτικών σχηματισμών, τα οποία δεν έχουν καμία, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία της δημοκρατίας, εκφράζουν κάτι απολύτως ακραίο και βεβαίως από την ίδια τους την παρουσία δημιουργούν κίνδυνο για την ίδια τη δημοκρατία.